πρέπει να εδραιώσουμε την επιτευχθήσα πρόοδο, να στηρίξουμε την οικονομική ανάκαμψη που έχει αρχίσει να προκύπτει το 2016 και που αναμένει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς το πρόγραμμα το 2018 όπως προβλέπετε. Η Κομισιόν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για τη συμφωνία που επετεύχθη στη Μάλτα στις 7 Απριλίου. Θεωρούμε ότι θα επιτρέψει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να επανέλθει στο πρόγραμμα. Το πακέτο μετά το πρόγραμμα, όπως είπα, θα είναι ουδέτερο από δημοσιονομικής πλευράς, αν επαληθευτούν οι προβλέψεις μας. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να γεφυρώσουν επιτέλους τις διαφορές τους για το χρέος και τα πλεονάσματα, έτσι ώστε στις 22 Μαΐου να έχουμε συμφωνία. Το λέει ο Ντομπρόφσκης, που επίσης, κυρία Γκροστέτ, ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει αρκετά, έχει κάνει τεράστιες αλλαγές όλα αυτά τα χρόνια, με ανεργία, με περικοπές, με θυσίες. Φτάνει πια με αυτό το πινκ-πονκ στην πλάτη του ελληνικού λαού μεταξύ του Βερολίνου και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κύριε Ντάισελμπλουμ, εσείς ένας σοσιαλδημοκράτης, πώς θέλετε να μείνετε στην ιστορία ως ο πρόεδρος του Eurogroup που συνέβαλε με πρωτοβουλία, με πίεση να υπάρξει συνολικό πακέτο συμφωνίας στις 22 Μαΐου ή για τις ατυχείς δηλώσεις σας για τις γυναίκες και τα ποτά? Έχετε καιρό να το σκεφτείτε και να πράξετε έμπρακτα. Θα πρέπει να υπάρξει ταχεία πρόοδος τώρα για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και για να καταλήξουμε σε τεχνική συμφωνία τις επόμενες μέρες. Οι ελληνικές αρχές, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να εφαρμόσουν μια σειρά από προαπαιτούμενα για ολόκληρο το πρόγραμμα. Μια συμφωνία για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης θα δώσει και βεβαιότητα για τα πρωτογενή πλεονάσματα και την βιωσιμότητα του προγράμματος. Αυτή η συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί σύμφωνα. Είμαι πεπισμένος ότι μια βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομική και νομισματική σταθερότητα δεν είναι μόνο προς το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών, αλλά όλων των πολιτών της Ένωσης. Οι συκοφαντικές δηλώσεις σας για ποτά και γυναίκες αποδεικνύουν τη ρατσιστική προκατάληψη με την οποία αντιμετωπίζετε τους λαούς του Ευρωπαϊκού Νότου, παρουσιάζοντάς τους συλλήβδην ως δήθεν άσωτους. Η προκατάληψη αυτή σας καθιστά ακατάλληλο για το αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup, ο οποίος οφείλει να είναι Πρόεδρος για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και όχι μόνο για τους δήθεν ενάρετους Βόρειους. Εφόσον όμως αδιαφορείτε για την κατακραυγή και αρνείστε να παραιτηθείτε, οφείλετε τουλάχιστον να δείξετε έμπρακτη μεταμέλεια, προωθώντας άμεσα την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Οφείλετε να σεβαστείτε τις τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού και να προχωρήσετε στη συγκεκριμενοποίηση των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους. Σταματήστε επιτέλους την υποκρισία και δώστε στην Ελλάδα μια πραγματική ευκαιρία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να έχει την υπόσχεσή μου ότι θα πρέπει να κλείσει η υπόθεση τον Μάιο. Θα πρέπει να καταβάλουμε ό,τι προσπάθεια μπορεί να γίνει, γιατί έχει υποχωρήσει ο ρυθμός αύξησης της ανάπτυξης. Θα πρέπει να συνεχιστεί ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης, κυρία Πρόεδρε. Σας υπόσχομαι προσωπικά. Θα επανέλθω εδώ στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν και θα υπάρχει μια δίκαιη συμφωνία για την Ελλάδα. Τώρα συζητάμε αυτό το πακέτο, αυτή την δέσμη. Δεν θέλω να είναι η ουσία, να είναι η λιτότητα. Θέλουμε περισσότερη ανάπτυξη.